Πάμε λίγο να συνδεθούμε με το Λονδίνο, με την Στρατούλα Νασιούλα, που είναι δημοσιογράφος στην εφημερίδα Holloway Express, να μας πει λίγο τι κλίμα επικρατεί εκεί, γιατί έχει βγει καινούργια ανακοίνωση, Στρατούλα μου, σε σχέση με την κηδεία του πρίγκιπα Φίλιππου. Καλημέρα. Καλημέρα, γεια σε όλους. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες νέες εξελίξεις σε σχέση με την κηδεία. Η κηδεία θα γίνει 17 Απριλίου, ώρα 3, στο Windsor Castle, δηλαδή στο κάστρο Whistle. Υπάρχουν κάποια μέτρα λόγω του COVID. Θα πρέπει να παρευρεθούν μόνο 30 άτομα, που σημαίνει ότι μόνο στενή οικογένεια και φίλοι. Και ο Prime Minister, ο Boris Johnson, δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί. Και εννοείται υπάρχει και το άγχος με τον Χάρη που θα έρθει και θα είναι η πρώτη του επανένωση με την οικογένειά του μετά από τη συνέντευξη που έκανε με τη γυναίκα του Μέγαν Μάρκλ με την Όπρα Winfrey. Και η Μέγαν δεν θα μπορέσει να έρθει μετά από ιατρική συμβουλή να μείνει στην Καλιφόρνια επειδή είναι και έγκυος. Μάλιστα. Δεν θα γίνει κάποια περιφορά, θα είναι κλειστός κύκλος, θα γίνει... Η κηδεία θα προβληθεί, γνωρίζεις από τα μέσα. Ναι, η κηδεία θα προβληθεί τηλεοπτικά και μετά από επιθυμία του ίδιου του Φίλιππου, αλλά και λόγω του COVID, η κηδεία θα γίνει σε κλειστό περιβάλλον και μάλιστα το παλάτι έχει βγάλει και ανακοίνωση στον κόσμο να μην κάνουν μεγάλες μαζόξεις και ούτε να προσφέρουν λουλούδια, αλλά αντί γι' αυτό να κάνουν δωρεάν online σε ένα link που υπάρχει τώρα στο site της Βασιλικής Οικογένειας. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια πολύ, στο συνεχιασμένο Λονδίνο. Τα φιλιά μας. Να είστε καλά. Φιλιά.